Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τα γεγονότα χθες και σήμερα μόνο οργή μπορούν να μας γεννήσουν. Το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το πρώτο και το δεύτερο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης γίνεται ορμητήριο περιοθωριακών, χουλιγκάνων, φασιστοειδών οπλισμένων με μαχαίρια εναντίον των μαθητών, των φοιτητών, γονέων, εκπαιδευτικών, με ανοχή πρώτα απ' όλα από τη διεύθυνση του σχολείου που φυγάδευε αυτά τα προβαράσματα. Την αστυνομία που ενώ γινόταν η συντονισμένη επίθεση, αυτή ψέκαζε με χημικά τους φοιτητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Το Υπουργείο Παιδείας που χρειάστηκε να κινδυνεύσουν και να χτυπήσουν μαθητές, φοιτητές, για να γίνει εισαγγελική παρέμβαση, χωρίς προφανώς να καταδικάζει τίποτα. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι ότι η μάχη ενάντια στο φασισμό είναι διαρκής. Η μάχη δίνεται στα σωματεία μας, στους φοιτητικούς συλλόγους, στα 15 Ερμελή και στις γειτονιές μας. Η μάχη δόθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου, όπου συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα, ο οποίος μαχαιρώθηκε από τον φασίστα Ρουπακιά, μέλος της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Το χτύπημα του τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής ήταν προσχεδιασμένο και ακολούθησε ένα σύνολο συντονισμένων και οργανωμένων επιθέσεων σε μετανάστες και αγωνιστές, όπως τους Αιγύπτιους ψαράδες και τους συνδικαλιστές στο Πάμε στο Πέραμα. Η φετινή επέτειος όμως μας βρίσκει ένα χρόνο μετά την καταδίκη του ναζιστικού μορφώματος που έστειλε τον ηγετικό πυρήνα των ναζιστών στη φυλακή. Ο ελληνικός λαός και η νεολαία απέτησαν και πέτυχαν την καταδίκη των εγκληματιών. Η συγκλονιστική συγκέντρωση έξω από το εφετείο έστειλε μήνυμα συνέχισης του αγώνα για να απομονωθούν από κάθε σχολή, γειτονιά και χώρο δουλειάς οι φασίστες και το ρατσιστικό τους δηλητήριο. Η αποφασιστική τάση των φοιτητικών συλλόγων και των σωματείων έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να αποκαλυφθεί ο πραγματικός χαρακτήρας της κλιματικής οργάνωσης, να βγουν στην επιφάνεια οι σχέσεις με τους μεγαλοεπιχειρηματίες, με τους εφοπλιστές. Δεν επαναπαυόμαστε. Η πάλι ενάντια στο φασισμό συνεχίζεται. Το φίδι του φασισμού, σαν γέννημα θρέμα του καπιταλισμού, σαν προστάτης αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος, προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι. Όχι σήμερα, ούτε χθες, αλλά κάθε μέρα, κάθε ώρα που περνάει, κάθε στιγμή που η σαπίλα της εκμεταλλευτικής κοινωνίας συνεχίζει να υπάρχει.